Με αγωνία αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που θα δείξουν τι ακριβώ περιείχαν οι φάκελοι που έχουν αποσταλεί σε έξι τουλάχιστον πανεπιστημιακά ιδρύματα τη χώρα, ανάμεσά του και το Πολυτεχνείο Κρήτη. Ενδεικτικό τη ανησυχία είναι το γεγονό ότι τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με τη σκόνη που περιείχε ο πρώτο φάκελο που εντοπίστηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μιτυλίνη, παρέμειναν σε καραντίνα στο νοσοκομείο του νησιού. Ο συναγερμός του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεκίνησε όταν η ταχυδρόμος παρέλαβε από το Ταχυδρομείο Χανίων το φάκελο και τον παρέδωσε στη Γραμματεία της Πριτανίας. Αυτό που προκάλεσε από την πρώτη στιγμή εντύπωση ήταν η απόχρωση και ότι ο φάκελος φαινόταν ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος γι' αυτό και παραμένει άγνωστο αν περιείχε αρχικά τουλάχιστον σκόνη, η οποία μπορεί να χάθηκε στη διαδρομή καθώς ήταν σκισμένος. Τέσσερις άνθρωποι ήρθαμε σε επαφή με το φάκελο. Οι ταχυδρόμους που τον παρέλαβε από το ταχυδρομείο Χανίων και τον έφερε στο γραφείο του Πρίτανη, η γραμματέας του Πρίτανη, ο Πρίτανης και εγώ. Ο φάκελο παραδόθηκε στον Πρίτανη Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, που φερόταν ω παραλήπτη και τον άνοιξε παρουσία του Αντιπρίτανη Διοικητικών Υποθέσεων Μιχάλη Λαγουδάκη. Σήμερα πλέον, όταν Πρίτανη και Αντιπρίτανη ενημερώθηκαν για την αποστολή ύποπτων φακέλων στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα τη χώρα, κάλεσαν την αστυνομία για να παραλάβει το συγκεκριμένο φάκελο. Κανένα από τα τέσσερα άτομα που ήρθαν σε επαφή με το φάκελο δεν έχουν μέχρι στιγμή εκδηλώσει οποιοδήποτε σύμπτωμα σε περίπτωση που ο φάκελο περιείχε σκόνη. Μα παρεξένεψε γιατί έγραφε ότι ήταν από την Ινδία και επίση ήταν πολύ ταλαιπωρημένο και σκισμένο στι άκρε. Ήταν λευκό με μια πράσινη απόχρωση. Το φυλάδιο που περιείχε είχε έντονο χρώμα και έγραφε κάτι ισλαμιστικό στα αραβικά και στα αγγλικά. Το περιεργαστήκαμε. Φαινόταν ότι ήταν προπαγανδιστικό. Το αφήσαμε στην άκρη. That's Λοιπόν. Υπόπτους φακέλους έχουν παραλάβει ακόμη η Πριτανία στην Πολυτεχνιού του Ζωγράφου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας και η πρώην σχολή σελετές στην Καλογρέζα. Στο φάκελο προς το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου υπήρχε χειρόγραφη επιστολή στα αγγλικά που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η νίκη του Ισλάμ θα επέλθει χωρί του μουσουλμάνους. Η μαζική αποστολή των πανομοιότυπων κίτρινων φακέλων, που φαίνεται να έχουν σταλεί από την Ινδία, προκάλεσε συναγερμό στην αστυνομία και τι συναρμόδιε υπηρεσίε, ενώ είχε ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο αντιμετώπιση χημικών βιολογικών απειλών.